Καλησπέρα σας. Οι κτηματομεσίτες υποδεικνύουν ή μεσολαβούν για την πώληση ή την ενοικίαση των ακινήτων. Καταστροφική έχει υπάρξει για τον κλάδο αυτό η υφιστάμενη οικονομική κρίση και η πτώση των αγοραπολισιών των ακινήτων. Οι ειδικοί λένε ότι 25% των κτηματομεσιτών έχουν αλλάξει επάγγελμα. Έτσι, η πίτα έχει μικρύνει και αυτοί που έχουν παραμείνει προσπαθούν να κάνουν σωστές κινήσεις έτσι ώστε να διατηρήσουν τη δουλειά τους στη μικρή αγορά που υπάρχει. Στη σημερινή μελέτη περίπτωσης θα δούμε πώς ένας κτηματομεσίτης μπορεί να κάνει αποτελεσματικό μάρκετινγκ. Πάμε να δούμε. Σήμερα βρισκόμαστε στο μεσητικό γραφείο του Γιάννη Θεοχάρη στην Αγία Παρασκευή. Ο κύριος Θεοχάρης είναι μεσίτης με 20 χρόνια εμπειρίας και θεωρώ πως είναι ο πλέον κατάλληλος να μας εξηγήσει και να μας αναλύσει τον καινοτόμο τρόπο σκέψης του σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα και το μάρκετινγκ στον κλάδο αυτό. Κύριε Θεοχάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πόσο έχει αλλάξει η δουλειά του μεσίτη σήμερα σε σχέση με το παρελθόν? Η δουλειά του μεσίτη έχει αλλάξει. Φαντάζομαι. Έχει αλλάξει δραματικά, θα έλεγα, στη σημερινή εποχή. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που αναγκάστηκαν να κλείσουν τα μεσητικά τους γραφεία και να εγκαταλείψουν το επάγγελμα του μεσίτη. Στην πραγματικότητα όμως δεν έχουν όλοι οι μεσίτες μεσητικό γραφείο, έτσι δεν είναι? Κάποιοι δουλεύουν και μέσω του. Δουλεύουν από το σπίτι. Από το σπίτι, ακριβώς. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Τι είναι αυτό που ακούμε, που ακούτε μάλλον εσείς από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων πιο συχνά σήμερα? Οι ιδιοκτήτες στη σημερινή εποχή δεν είναι διατεθειμένοι να ρίξουν περισσότερο τις τιμές των ακινήτων τους. Είτε μιλάμε για πώληση είτε για ενοικίαση. Είτε για πώληση είτε για ενοικίαση. Θεωρώ ότι τώρα είναι οι μειωμένες τιμές που κυκλοφορούν. Επομένως και οι περισσότερες αγοραπολισίες γίνονται κάτω των αντικειμενικών αξιών. Και έτσι δεν θέλουν να μειώσουν κι άλλο τις τιμές για να. Μου δίνετε αφορμή εδώ. Θεωρείτε ότι πρέπει να μειώσουν τις τιμές ή καλά κάνουν και έχουν αυτή την άποψη σε ό,τι αφορά την περιουσία τους? Θεωρώ ότι τώρα είναι οι σωστές τιμές που κυκλοφορούν στα ακίνητα. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι σωστά κρατούν κάπως τις τιμές των ακινήτων. Και αν αντιστρέψουμε τους ρόλους και δούμε τι λένε οι υποψήφοι αγοραστές, οι υποψήφοι ενοικιαστές, τι ακούτε πιο συχνά από αυτούς? Οι αγοραστές και οι ενοικιαστές, αυτό που ακούμε συνέχεια από εκείνους είναι ότι θέλουν τις πιο σύγχρονες κατασκευές στην καλύτερη περιοχή και στη δυνατόν χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Που αυτό βέβαια συμβαίνει. Αυτό δεν είναι εφικτό. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε και τα τρία μαζί να. Και αυτό που μου λέτε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως και σε πάρα πολλούς κλάδους, βλέπουμε ότι οι καταναλωτές αναζητούν το value for money, δηλαδή να πληρώνουν το λιγότερο και να παίρνουν το περισσότερο. Και αυτό, από ό,τι μας λέει ο κύριος Θεοχάρης, συμβαίνει και στον κλάδο του real estate. Έχετε ταξιδέψει πάρα πολύ και σε διάφορες χώρες και έχετε δει πολλά πράγματα, έχετε πάρα πολλά ερεθίσματα. Σωστά. Και έχετε δει διάφορες πρακτικές. Πόσο διαφέρει ο τρόπος πώλησης και ενοικίασης στην Ελλάδα από ό,τι στο εξωτερικό? Οι διαφορές είναι τεράστιες. Στην Ελλάδα, ο κάθε ιδιοκτήτης θα απευθυνθεί σε περισσότερα από ένα μεσητικά γραφεία προκειμένου να πουλήσει πιο γρήγορα. Έτσι θεωρεί εκείνος ότι είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο να πουλήσει το ακίνητό του, αλλά στην ουσία βάζει το ακίνητό του σε έναν οικονομικό πληστηριασμό. Οι αγοραστές πάλι και ενοικιαστές, και αυτοί απευθύνονται με τη σειρά τους εδώ στην Ελλάδα σε πάρα πολλά μεσητικά γραφεία, με αποτέλεσμα να βλέπουν τα ίδια ακίνητα από πολλά μεσητικά γραφεία. Άρα δηλαδή αυτό που θα λέγατε θα ήταν καλύτερα να υπάρχουν αποκλειστικότητες? Στο εξωτερικό αυτό γίνεται, ότι ο κάθε ιδιοκτήτης αναθέτει το ακίνητό του σε ένα συγκεκριμένο μεσίτη επαγγελματία και οι αγοραστές πάλι αναθέτουν τη ζήτησή τους σε ένα συγκεκριμένο μεσίτη. Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη ενότητα και μόλις γυρίσουμε θα μας πείτε πώς κάνουν μάρκετινγκ στο εξωτερικό και πώς στην Ελλάδα. Πάμε τώρα να απαντήσουμε στις δικές σας ερωτήσεις. Σήμερα θα απαντήσω στην ερώτηση ενός επιχειρηματία που έχει χώρο εστίασης. Μου γράφει πως βρίσκεται για πολλά χρόνια στον κλάδο αυτόν και τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια, η επιχείρησή του σημειώνει ζημιές. Επειδή δεν μου έδωσε πάρα πολλές πληροφορίες, τον ρώτησα αν έχει κάνει κάποια κίνηση για να μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση και μου απάντησε με email πως απευθύνθηκε σε δύο συμβούλους. Ο ένας του είπε να δώσει ένα σεβαστό ποσό για να αλλάξει λογότυπο, ενώ ο άλλος σύμβουλος του είπε πάλι να δώσει ένα σεβαστό ποσό για να κάνει ανακαίνιση στο χώρο. Τον ρώτησα ακόμα πως είναι η δική του προσωπική οικονομική κατάσταση και μου απάντησε πως η αποταμίευσή του έχει μειωθεί κατά 90%. Άρα λοιπόν σας απαντώ τώρα πως δεν χρειάζεστε marketing.
Το ότι η επιχείρησή σας είναι πτωτική τόσο καιρό και ότι τα προσωπικά σας χρήματα έχουν μειωθεί, σημαίνει ότι εσείς τροφοδοτείτε με χρήματα από την προσωπική σας περιουσία την επιχείρηση. Ξέρετε, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι σαν τους ερωτευμένους. Είναι μέσα στη σχέση τους και τα βλέπουν όλα ωραία. Γι' αυτό πρέπει κάποιος να τους σπρώξει και να τους πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τροφοδοτείτε με χρήματα την επιχείρηση, σημαίνει ότι πρέπει να ψαχτείτε διαφορετικά. Σας προτείνω να βρείτε έναν οικονομικό σύμβουλο, να κάνετε μία χρηματοοικονομική ανάλυση και να δείτε αν πραγματικά μπορείτε και αξίζει να διατηρήσετε την επιχείρησή σας. Έτσι, αν δουλέψετε μεθοδευμένα, θα δείτε αποτελέσματα. Καλή επιτυχία! Εσείς θα αρκεστείτε στον επίλογο. Αποκτήστε σήμερα το βιβλίο που θα δώσει ζωή στα επιχειρηματικά σας σχέδια. Από το Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμη 41. Πώς θα αναπτύξω την επιχείρησή μου, με ποιες ενέργειες μάρκετινγκ, πόσα χρήματα θα χρειαστούν, πώς θα βρω νέους πελάτες, όλες οι απαντήσεις στο βιβλίο «Το μάρκετινγκ της επιχείρησής σας». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ρωσίλη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Μάθετε περισσότερα στο marketingconsultant.gr. Κάθε εβδομάδα δημοσιεύουμε και από ένα καινούριο βίντεο. Γραφτείτε στο κανάλι για να ενημερώνεστε πρώτοι γι' αυτό. Και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Θεοχάρη Μεσίτη πάνω στο μάρκετινγκ και στην επιχειρηματικότητα του κλάδου. Κύριε Θεοχάρη, πριν το διάλειμμα, μιλούσαμε για το εξωτερικό και την Ελλάδα. Σωστά. Πώς κάνουν μάρκετινγκ στο εξωτερικό, στον κλάδο του real estate, και πώς στην Ελλάδα, εάν κάνουν? Πιστεύω ότι στο εξωτερικό προβάλλουν καλύτερα τα κινητά και οι συνάδελφοι, αλλά και υπάρχει ένας τρόπος όπου εκθέτουν τα ακίνητα που αναλαμβάνουν στο διαδίκτυο. Με ποιες μεθόδους? Φτιάχνουν στο βίντεο, ίντερνετ. Στο ίντερνετ? Στο ίντερνετ προβάλλουν τα ακίνητά τους και από εκεί και πέρα συνεργάζονται οι μεσίτες μεταξύ τους ώστε να βρεθεί το κατάλληλο ακίνητο για τον υποψήφιο αγοραστή. Και έχω δει κυρίως στην Αμερική ότι φτιάχνουν και leaflets, έντυπα, για τα πολύ ακριβά ακίνητα, με φωτογραφίες. Κάποιοι φτιάχνουν και κάποια περιοδικά δικά τους και είτε τα βάζουν σε διάφορα έντυπα. Ουσιαστικά επενδύουν πάνω στο κομμάτι αυτό, φυσικά, γιατί τους γυρίζει πίσω. Ναι. Διατηρείται ακόμα και σήμερα, στην περίοδο που λέμε ότι ο κλάδος έχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις αγοραπολισίες, το δικό σας μυστικό γραφείο. Ναι. Και που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί. Γιατί το επιλέγετε αυτό και δεν λειτουργείτε ανεξάρτητα ή από το σπίτι, όπως κάνουν άλλοι συνάδελφοι, όπως είπαμε, στην πρώτη ενότητα? Θεωρώ πιο επαγγελματικό την προσωπική επαφή με τον πελάτη. Είναι πολύ σημαντικό να έχει ο κάθε επαγγελματίας στο χώρο του, όπου θα μπορεί ο πελάτης να έρθει και να συζητήσει, να τον ρωτήσει τι ακριβώς, να του εκθέσει ακριβώς τις απόψεις σε ό,τι τι αναζητά ένα συγκεκριμένο ακίνητο. Και έτσι ο μεσίτης με τη σειρά του να καταλάβει πιο στοχευμένα τι ακριβώς ψάχνει ο πελάτης. Ωστόσο, μιλάμε λοιπόν για την προσωπική επαφή. Η προσωπική επαφή, ναι. Άρα λοιπόν η πώληση, η νοικίαση ενός ακινήτου δεν είναι απλά μια πράξη ανταλλαγής, αλλά είναι κάτι πιο ουσιαστικό. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε τις ανάγκες του πελάτη. Ναι. Αυτό που με έκανε εντύπωση στο δικό σας γραφείο είναι ότι έχετε βιτρίνα. Ναι. Και κάνετε ακριβώς αυτό που έχω συναντήσει σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Σωστά. Όπου εκθέτεται τα πιο σημαντικά ακίνητά σας. Ναι. Πώς έχει πειράσει τη δουλειά αυτό, το βλέπει ο κόσμος, ανταποκρίνεται? Θεωρώ ότι ανταποκρίνεται, γιατί κάποιοι που έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό, όπως και εγώ, εκεί το είδα για πρώτη φορά και μου άρεσε αυτή η ιδέα, την υιοθέτησα και έτσι το έκανα και στο δικό μου γραφείο. Θεωρώ ότι η βιτρίνα και η ανάρτηση των ακινήτων που βάζουμε στη βιτρίνα, ότι κάποιος πελάτης θα τη δει περνώντας από ένα κεντρικό κατάστημα σε μια κεντρική αγορά, θα μπει μέσα να ρωτήσει και για το συγκεκριμένο ακίνητο, αλλά και γενικά να μας πει τι ακριβώς ψάχνει. Και έτσι θεωρώ ότι θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Και σίγουρα αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον πάνω στη δουλειά σας. Πώς συχνά αλλάζετε τις αναρτήσεις? Κάθε εβδομάδα περίπου. Α, τόσο συχνά? Ναι, ναι, ναι. Και βάζουμε τα ακίνητα που θεωρούμε καλά και σε λογικές τιμές για τα δεδομένα της αγοράς. Το διαδίκτυο έχει κατακλείσει την επιχειρηματική ζωή. Πώς έχει αλλάξει τη ζωή ενός, μάλλον τη δουλειά ενός μεσίτη? Την έχει αλλάξει πάρα πολύ σημαντικά, θα έλεγα, γιατί θεωρώ ότι και εγώ σαν γραφείο προβάλλω τα ακίνητά μου σε διάφορα διαδίκτυα, εκτός από το δικό μου site.
έτσι που μπορεί ο αναγνώστης να μπει, ο πελάτης, συγγνώμη, να μπει στο ίντερνετ και να δει και με φωτογραφίες κάποια ακίνητα, αλλά και με κάποια φίλτρα που θα βάλει, όπως είναι η περιοχή που αναζητά, τα τετραγωνικά μέτρα, τις τιμές που ψάχνει, να εντοπίσει στοχευμένα τα ακίνητα που θέλει. Πολύ σύντομα, πριν περάσουμε στην άλλη ενότητα, ποια είναι τα τρία χαρακτηριστικά ενός καλού μεσίτη? Ένας καλός μεσίτης θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει καλά ακίνητα και σε σωστές τιμές με τα δεδομένα της αγοράς. Δεύτερον, να είναι πολύ καλό στη ζήτηση, δηλαδή στο τι ακριβώς ψάχνει ο πελάτης και να του δείχνει ακίνητα με βάση τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά του πελάτη. Και τρίτον, πρέπει να είναι πολύ καλό στις διαπραγματεύσεις, ώστε να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές, και των ιδιοκτητών και των αγοραστών ή ενοικιαστών. Οπότε, πολύ καλές τεχνικές πώλησης και επικοινωνίας. Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Ας περάσουμε τώρα να δούμε κάτι που ενδιαφέρει όλους του κλάδου. Τι ισχύει σχετικά με τη διακοπή επιχειρήσεων με προγενέστερη ημερομηνία? Η διακοπή επιχειρήσεων μπορεί να γίνει με προγενέστερη ημερομηνία μέχρι τις 31/12/2015, εκτός φυσικά αν πάρουμε παράταση. Ποιες οι επιπτώσεις, τα πρόστιμα και γενικότερα οι δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διακοπή λειτουργίας μιας επιχείρησης? Οι δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν είναι πολλές, αν δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ΦΠΑ, αν δεν έχουν πληρωθεί φόροι, αν υπάρχουν στοιχεία εικονικά, αν δεν έχουμε τα στοιχεία ή τις ταμιακές μηχανές, εκεί μπορούν να προκύψουν πολλά προβλήματα, να βγουν πολλά πρόστιμα, θέλει πολύ λεπτό χειρισμό. Για παράδειγμα, αν ένας κληρονόμος κληρονομήσει μια ατομική επιχείρηση η οποία έχει απολέσει όλα τα βιβλία και τα στοιχεία της, εκεί δεν μπαίνουν πρόστιμα και ο λόγος είναι γιατί κατά το Σύνταγμα δεν πρέπει οι φόροι, μάλλον η επιβολή προστήμων δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα, παρά μόνο για συμμόρφωση του αυτού που κάνει την παράβαση. Οπότε θέλει πολύ λεπτό χειρισμό, υπάρχει νομολογία που πρέπει να κινηθείς πάνω σε αυτήν. Πώς γίνεται η ανάθεση των ενεργειών διακοπής μιας επιχείρησης? Αρχικά γίνεται η καταγραφή της κατάστασης. Ο πελάτης εξοδοτεί συνεργάτη της KRS, ο οποίος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να δει τι εκκρεμείς υποθέσεις υπάρχουν έναντι του δημοσίου. Για παράδειγμα, οφειλές προς τους φόρους, οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία. Και έπειτα γίνεται μία συνάντηση με τον πελάτη, του αναλύουμε επακριβώς τους κινδύνους και βάσει της νομολογίας προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση, έτσι ώστε να έχει το καλύτερο όφελος για εκείνον. Ποια είναι η δική σας εμπειρία από τις υποθέσεις διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεων που έχετε αναλάβει ως γραφείο? Στην KRS έχουμε κλείσει πάρα πολύ μεγάλες και δύσκολες υποθέσεις με το βέλτιστο οικονομικό όφελος για τους πελάτες μας. Πάμε να ανακεφαλαιώσουμε όσα ακούσαμε μέχρι τώρα. Στη σημερινή μελέτη περίπτωσης είδαμε έναν επιχειρηματία ο οποίος αξιοποιεί τη βιτρίνα του. Να σας πω μερικές ιδέες για το πώς μπορείτε και εσείς να αξιοποιήσετε τη δική σας βιτρίνα. Πρώτον, πείτε μία ιστορία. Οι άνθρωποι θυμούνται πώς τους κάνεις να νιώσουν. Όχι τι τους είπες, όχι τι τους έκανες. Άρα πείτε μία ιστορία με τη βιτρίνα σας. Κάντε τους ανθρώπους που θα τη δουν να νιώσουν συναισθήματα. Βάλτε όρια, βάλτε ένα πλαίσιο στη βιτρίνα και κατευθύνετε το μάτι του περαστικού το σημείο το οποίο θέλετε να δώσετε μεγαλύτερη σημασία. Εκπλήξτε τους περαστικούς. Κάντε κάτι δημιουργικό. Μην ξεχνάτε ότι στο Λονδίνο γίνεται πάντα ένας άτυπος διαγωνισμός στις αρχές των Χριστουγέννων. Πιο μεγάλο πολυκατάστημα θα κάνει τις πιο ενδιαφέρουσες και εντυπωσιακές βιτρίνες. Χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα, μεγάλα σχήματα. Μην φοβηθείτε. Πρέπει πάντα να κάνετε κάτι διαφορετικό. Ο σκοπός της βιτρίνας είναι να τραβήξει το μάτι του περαστικού και να σταθεί μπροστά και να δει τι είναι αυτό το οποίο έχετε δημιουργήσει. Να είναι πάντα καθαρή η βιτρίνα, φροντίστε το τζάμι πάντα να είναι καθαρό και βέβαια να χρησιμοποιήσετε το φως. Υπάρχουν τρόποι να φωτίσετε τη βιτρίνα και να την απογειώσετε. Καλή επιτυχία. Επιστρέφουμε στη σημερινή μελέτη περίπτωσης. Κύριε Θεοχάρη, μάλιστα, ποια θεωρείτε ή μάλλον ποια είναι η χειρότερη τακτική μάρκετινγκ που έχετε δει από κάποιον ανταγωνιστή σας? Θεωρώ μεγάλο λάθος από κάποιους συναδέλφους που αναρτούν ακίνητα στο διαδίκτυο είτε με λανθασμένες τιμές, χαμηλότερες,
είτε ακίνητα που είναι ήδη πουλημένα ή μισθωμένα, προκειμένου να βρουν ή να τσιμπήσουν σε εισαγωγικά κάποιους πελάτες. Ενδιαφέρον, δηλαδή. Ακριβώς. Mm-hmm. Και είναι συχνό αυτό? Είναι πάρα πολύ συχνό. Υπάρχει ένας τρόπος ο πελάτης, ο χρήστης του διαδικτύου να το καταλάβει αυτό? Όχι, γιατί ο πελάτης στην πρώτη εικόνα που θα δει θα πάρει τηλέφωνο, γιατί θα νομίζει ότι το συγκεκριμένο ακίνητο υπάρχει, υφίσταται και είναι σε συγκεκριμένη τιμή. Υπάρχει κάποιος σύλλογος που μπορεί να, σύλλογος μεσητών, ο οποίος μπορεί να βάλει κάποιους ρυθμιστικούς παράγοντες? Υπάρχει σύλλογος μεσητών, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν συνέχεια να ασχολούνται με το διαδίκτυο και να βλέπουν συνέχεια, συνεχώς, τι γίνεται με τους άλλους συναδέλφους. Ποιες θεωρείτε πως είναι οι προοπτικές του κλάδου στην Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι από τις ομορφότερες χώρες της Ευρώπης, με ζεστό κλίμα και πολύ όμορφα νησιά. Αυτό πιστεύω ότι οι Έλληνες πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε, να φτιάξουμε έτσι σύγχρονες κατασκευές που θα αρμόνουν στον κάθε τόπο και να κρατήσουμε σωστά τις τιμές των ακινήτων σε λογικά επίπεδα. Άρα σύνεση, λοιπόν. Ναι. Πώς μπορεί το κράτος να βοηθήσει τον κλάδο σας? Το κράτος πρέπει οπωσδήποτε να ελαφρύνει φορολογικά τα ακίνητα. Θεωρείτε ότι είναι υπέρογγη η... Ναι, θεωρώ ότι, παραδείγματος χάρη, ο ΦΠΑ 23% στις νέες οικοδομές είναι ένας πολύ μεγάλος φόρος που θα πρέπει να πληρώσει ο αγοραστής. Επομένως, θα πρέπει είτε να μειωθεί είτε να καταργηθεί. Επίσης, ο ένφια σε διάφορες περιοχές θεωρώ ότι είναι υψηλός. Και πάλι δημιουργεί όλο πρόβλημα. Δημιουργούν προβλήματα. Αυτά, λοιπόν, θα πρέπει να... Πόσο δεκτικοί πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν και οι Έλληνες ιδιοκτήτες, αλλά και οι Έλληνες αγοραστές, ενοικιαστές, σε καινοτόμες μεθόδους marketing? Θεωρώ ότι με αργά αλλά σταθερά βήματα έχω δει ότι γίνονται δεκτικοί και αποζητούν, θα έλεγα, τις καινούργιες καινοτόμες τεχνικές marketing και οι ιδιοκτήτες και οι αγοραστές. Γιατί η ανάγκη τους οδηγεί προς την ενημέρωση και στην πρόθεση. Και στο ίντερνετ όλοι είναι πλέον εξοικειωμένοι. Ποια είναι τα δικά σας μελλοντικά σχέδια? Εγώ θα ήθελα να αναπτύξω το δίκτυο πωλήσεών μου στα όμορφα νησιά μας, όπως είπα και πριν, και να υιοθετήσω κι εγώ και άλλες τεχνικές marketing, ώστε μπορώ να εξοικειωθώ και να προσελκύσω ανθρώπους από το εξωτερικό. Άρα, λοιπόν, στοχεύετε στις αγορές και στους πελάτες του εξωτερικού. Του εξωτερικού. Οι Έλληνες τι απέγιναν? Οι Έλληνες είναι περιορισμένοι, θα έλεγα, και ειδικά με τους φόρους αυτούς που έχουμε, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να αγοράσω. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ, Θέμη. Ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα. Αυτό που κρατάω από τη σημερινή συζήτηση είναι ότι υπάρχει χώρος για marketing μέσα στον κλάδο του real estate. Υπάρχουν έξυπνες τεχνικές και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η προσωπική επαφή, η κατανόηση, και πραγματικά πρέπει ο μεσίτης να ακούει τις ανάγκες του ιδιοκτήτη αλλά και του υποψήφιου αγοραστή ή ενοικιαστή. Με αυτό σας δίνω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με έναν διαφορετικό επιχειρηματικό κλάδο. Είστε επανειδήν. Έτσι, αν δουλέψετε μεθοδευμένα, θα δείτε αποτελέσματα. Καλή επιτυχία! Εσείς θα αρκεστείτε στον επίλογο? Αποκτήστε σήμερα το βιβλίο που θα δώσει ζωή στα επιχειρηματικά σας σχέδια. Από το Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμη 41. Πώς θα αναπτύξω την επιχείρησή μου, με ποιες ενέργειες marketing, πόσα χρήματα θα χρειαστούν, πώς θα βρω νέους πελάτες, όλες οι απαντήσεις στο βιβλίο «Το marketing της επιχείρησής σας». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ρωσίλη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Μάθετε περισσότερα στο marketingconsultant.gr.